χρονιά του Μάθη Μακόναχη. Εντελώς. Πάλι και η περσινή ήταν του Μακόναχη. Πολύ πράγμα. Επάνω φωνάζουν ότι είσαστε σήμερα πεσμένοι και οι δύο. Δεν έχετε πεσμένοι. Πάρει τον έρωτα και είσαστε λέει και οι δύο κοιμάστε. Είσαστε στεναχώρια. Τι να το πάρουμε τον έρωτα. Υπάρχει θλιβερή κατάσταση λέει από μέσα σας. Υπάρχει... Δεν το γιορτάζετε τον έρωτα σήμερα. Λένε μας μπουμπούνησε πέντε ταινίες που δεν του άρεσαν κιόλας. Δηλαδή τι να κάνουμε τα φαντάσματα που έρχονται στο σπίτι. Πού να τον πάρουμε τον έρωτα, στο νησί των καραβένων. Να πάρω εκεί με το τραπεζάκι που ήρθε το φάντασμα. Και ποιο πνεύμα να καλέσουμε. Και κυνήγαγε δύο-τρεις να τους καθαρίσουμε. Ελένη, μη φοβάσαι, υπάρχουν δύο λύσεις σε αυτή τη ζωή. Η μία είναι η απόδραση με την κωμωδία και η άλλη είναι η λύτρωση με το δράμα. Θα διαλέξουμε την απόδραση και λυτρωθείτε μόνοι σας. Ναι, πάντως και η τριεβελέρε. Ήρθε ο καιρός και η ώρα να μάθετε. Ποιες ταινίες θα βγουν αυτή την Πέμπτη. Όχι. Στο δικό μας βίντεο κλαμπ. Βασικά καλησπέρα σας. Νούμερο 1. Πώς να είστε σπίτι και να έχετε το σύντροφό σας χαλαρό. Επιτέλους. Ξέρεις πώς. Κλείνω. Εσένα σε ενδιαφέρει. Που είναι τα νεύρα σου νερό τις τελευταίες μέρες. Εσένα γιατί σε πήρε μπάλα που είσαι πιο cool εδώ μέσα. Του λέω ότι με κούφανε. Έχεις κάνει γιόγκα όλη μέρα, πώς το καταφέρνεις, δεν ξέρω. Δηλαδή αυτό είναι και ένας λόγος κάποια στιγμή να μας τσιτώνεις εμάς τους υπόλοιπους. Τσιτώνεις, ε. Εμένα αυτό με τρελαίνει. Μας δέρνεις τα breaks. Μα είναι δυνατόν να είναι μονίμως έτσι. Δεν είμαι μονίμως έτσι. Άσε μας μωρέ. Εμείς δεν σε έχουμε δει κι αλλιώς. Μία φορά δεν ήταν έτσι. Και την πληρώσεις εσύ. Προχθές που ξύπνησε για να πάρει μια συνέντευξη από τις 11 η ώρα το πρωί. Αυτά είναι. Ας χειροκροτήσουμε. 11. Ήταν χάλια τα νεύρα του, τον χαλάρωσα. Συγγνώμη, σε γραφές δεν είμαι πρώτος. Πρώτος και καλύτερος. Πάντως τελευταίος δεν είμαι. Όχι. Σε χαλάρωσα, σε χαΐδεψα. Παιδιά, μη σας χαλάω το χρόνο. Πείτε γιατί θα τα βρω εγώ. Θα βρω εγώ τον μπελά μου. Όχι, δεν βρίσκεις μπελά. Αλλά θα σε βοηθήσει πάρα πολύ. Δεν θες, ρε φίλε, να πας σπίτι και να είσαι ήρεμος. Όχι, δεν θέλω. Άσε με εμένα. Εγώ είμαι μια χαρά. Θέλεις το σπίτι, ρε Θοδωρή. Πες εσύ, παιδί, άσε με εμένα. Σε κυνηγάει η γυναίκα το παιδί. Άσε με εμένα. Το σκυλί να το πάνε εδώ τα χαντζίτσα. Πες τα δικά σου τα οποία είναι πλούσια και ωραία. Θέλω να σε χαλαρώ, δεν θέλω δεν να ξεχνάς. Δεν θέλω να ασχολείσαι μαζί μου, πες τα δικά σου. Όχι, γιατί το σκυλί δεν το πας. Να σε... να σου πω, είσαι τυχερός. Γιατί θα το πάω. Θοδωρή. Δεν τον ακούω, δεν σε ακούω. Είσαι τυχερός, θα μπορούσες να στην έρευνα με αυτόν που το δέρνουν στις καφετέρειες, οι γυναίκες. Στον Τζανετάκο, με τις κατραπακές. Που το δέρνουν στις εισόδους. Λοιπόν, έλα, ρε, Γρηγόρη. Όλο το θέμα ποιο είναι το θέμα τώρα, πώς κάνουμε τον άντρα να είναι χαλαρός. Έχει κουβαλάει ένα σωρό άγχη. Το ξέρουμε, καλά θα το το φορτίο μας στην πλάτη, γυρνάμε σπίτι και η πλάτη είναι γεμάτη φορτίο. Ξανθώ που λέει. Καλά σου λέει, ρε παλικάρι. Θέλουμε να πάμε και να μας χαλαρώσετε. Ορίστε. Όχι για να το έχετε παίξει αυτό το έργο. Α. Εδώ, όρθι. Όχι για να κάνω σεξ, ρε Λένη. Αλλά... να είμαι απλά χαλαρός μέσα στο σπιτικό μου. Μην πάει να το μυαλό σου. Να ακούω παντού το όνομά μου να το λένε Γρηγόρη. Εσύ Γρηγόρη, θυμάσαι Γρηγόρη. Αυτό με το κλατς που ήθελε το σεξ. Πώς να τον εδώ. Υποδέχεσαι. Σωστή. Του δίνω τον έρωτα από μακριά. Δεν χαντρικό. Θέλω έρωτα καθόλου, Ελένη. Θέλω την ηρεμία. Αγάπη, αγάπη. Και αυτό μπελάζει είναι. Θέλω ηρεμία. Ή δεν πας σε κάξο δοχείο να ράξεις. Μπορώ να έχω ηρεμία, Θοδωρή. Πάντως, κάποια στιγμή αν τον πιάσεις καλέ, το ρώτησε τον τι κάνει και είναι μονίμως έτσι. Δεν μπορώ, τώρα με έχει αγριεύσει. Κλείνω. Μια κορτέλα λαχάπλα, σαν την τριβέλα. Αυτό κάνεις, κανείς μας δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν ξέρω, προσπαθώ πάντως πάρα πολύ, αλήθεια σου λέω. Με μένα. Και κάνει τον έλεγχο. Με μένα. Οχ, του γυρίζει το μάτι, σαν την μέρα που ήρθε και πριν κάτσε, του λες το Δωρή, σκοτήσω εκεί πάνω, να κάτσω πρώτα. Με την τζούρα με τον εσπρέσο και είναι ο Γρηγόρης που δεν αγχώνεται. Ποδάκι, για κοίτα λίγο τσέκαρε εκεί πάνω από το σκαφίσι. Να κάτσω πρώτα! Και ξαφνικά... Αυτά γίνονται πριν ξεκινήσεις. Μα γι' αυτό σου λέω. Κάνει αυτό σκέφτος λίγο παρασκήνιο, ρε. Όχι, δεν σου δίνουμε παρασκήνιο. Γιατί να σου δώσουμε παρασκήνιο. Θέλουμε να είσαι ήρεμη και να βλέπεις τα πράγματα έτσι από τη μαγική της πλευρά. Εδώ την μέσα είμαι συνεχώς ήρεμη. Είσαι, ναι. Κανείς σας δεν με κάνει να μην είμαι. Είμαι ανησυχή. Λίγο έτσι καμιά φορά, αλλά εντάξει. Γιατί την άλλη φορά που έγραφε στο λάπτοπ και πήγα να σου μιλήσω, διγύρισες και μου είπες τώρα γράφω. Ήταν λάθος στιγμή. Ήταν λάθος στιγμή. Έχω και εγώ τις στιγμές μου, όπως όλοι μας άλλωστε. Δεν είμαι τίποτα περίεργο. Όχι, Θοδωρή μου, εγώ σε καταλαβαίνω και βάζω πλατούλα όποτε μπορώ. Ξεκολλάτε από το Θοδωρή, βάρεσε το λάπτοπ. Ναι, αλήθεια. Πες τα εσύ, πες τα εσύ. Τρελαίνομαι και σήμερα με το καινούριο θέμα το είχα εδώ, ερχόταν από μακριά. Του έκανα κάτι χαρούλες, μόλις μπήκε χάρη και σου λέει αυτός μου κάνει χαρές, τι γίνεται. Να κάτσω πρώτα. Έρχεται εδώ, πάω να το δείξω.
απαξιώνει και να με κοιτάξει και πήγε χτύπησε ένα μελομακάρονο. Ναι, γιατί ο καθένας θέλει να πετάξει από πάνω του κάτι. Δεν μιλάω για σένα, Γρηγόρη. Ένα θέμα, ας πούμε. Δεν λέω για σένα. Όχι, αν δεν το λες για τον Γρηγόρη, να μας πεις για ποιον το λες. Θέλει να πετάξει από πάνω του. Είναι σαν να έρχομαι και να σου λέω, λοιπόν, Ελένη, λοιπόν, έχω να σου πω αυτό, 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 αυτό και αυτό, γεια σου τώρα, πάω να φάω. Τα έχεις πάρει όλα σιγά πάνω σου, εγώ λέω, ωραία, τάπα. Ενώ ξέρω ότι δεν θα τα ακούσει και θα πρέπει να τα ξαναπώ κι εγώ και όλος ο κόσμος ξανά και ξανά για να τα χωνέψει ο άλλος. Δεν πρέπει να τα πετάς από πάνω σου τα προβλήματα, τα χαρτιά, τα θέματα. Σας το είπα, θα την ανοίξετε την πορτίτσα. Ο Γιώργη αρχίζει σιγά σιγά. Ο Γιώργη μπέα. Ο Γιώργη θα γίνει κανονικό μπέα. Πάντως λένε ότι στον επαγγελματικό χώρο όσοι είναι ηρεμοί, στο σπίτι είναι το ίδιο χειρότερο. Είναι το αντίθετο κατά. Το πολύ χειρότερο είναι. Έχω πάει. Μάρ με την κοτσίδα. Αν είσαι πολύ ήρεμος και ζέστη δουλειά, την ενέργεια μετά τη βγάζεις και το θυμό στο σπίτι. Είχε πολλά ρου και την πάτησε. Αλλά επειδή έχω πάει στο σπίτι του Γιώργη, εκτός από το σκύλο που τρώει τα πάντα παρότι είναι τόσο. Υπάρχει μια ερεμία. Παιδιά, ναι, παιδιά, πραγματικά υπάρχει ένα θέμα το οποίο περιμένει τη στιγμή του, την ώρα του και δεν το λέει κανένας. Χτύπησε η πόρτα των διαφημίσεων. Και πώς όμως, πώς έμπλεξε αυτή την κασκαρίκα εδώ, αυτός ο άνθρωπος. Το πέφτω, το θυμάσαι. Ναι, φεύγω. Ο Μινάς. Έπεσε στην παλίδα. Φεύγω. Όχι. Λοιπόν. Πάμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Έλα, Γρηγόρη, πάμε. Είμαστε στη χαλάρωση. Γιατί θέλω να πάω και στη μαγειρική. Για να έχετε τον σύντροφό σας, Ελένη, αφρό μέσω σπίτι. Δηλαδή, πολύ χαλάρω. Αμάν με αυτό τον αφρό. Ναι, να μην έχει νεύρα καθόλου. Ξεκινάω με το πρώτο. Παίξτε με τα δάχτυλα και το κεφάλι του. Με τα δάχτυλα και το κεφάλι του. Κάπου κρακ. Παίξε με τα δάχτυλά σου, κάνε μου στο κεφάλι να κάθομαι και να μου κάνεις ένα μασάζ στο κεφάλι, στο κεφάλι μου. Γιατί εγώ έλεγα να πάρω το δάχτυλο τύπου. Όχι, παιδί μου, παίξε με εδώ. Ήρθες, αγόρι μου, πώς ήτανε σήμερα στη Μενεγάκη, σε ξετενιάσανε. Πες μου, υπάρχει μεγαλύτερη απόλαυση. Όχι. Και άμα Θοδωρή. Να μιλάω και Ιαπωνέζικα. Σίγουρα, για σένα λέω, σίγουρα. Επειδή σε ξέρω, έτσι χαλαρώνεις. Και βάλε μου και λάδι. Βάλε και λάδι, ας λαδωθεί το μαλλί μου. Δεν με πειράζει. Είσαι παπτήσια, είναι να σου λάδι. Δεν θα έχεις και πρόβλημα. Καρφώνω. Το ίδιο της φτέρνας βάζεις, αργάνει. Ούτως ή άλλως χρησιμοποιεί τα λάδι. Καρφώνω ότι ο Γρηγόρης έχει πάρει ένα μπουκαλάκι ορζέν και βάζει στα μουσια. Το θυμάσαι. Δεν τρέπεται. Τα μουσια. Έβαλα λίγο στο δαχτυλάκι. Να δω. Να δω πώς μυρίζει και λέω πού μπαίνει αυτό και μου λένε βάλτε στα μουσια και το έβαλα. Όπου έχει τρίχο. Μα ό,τι σου λέμε κάνει. Επόμενο. Λοιπόν, το επόμενο. Ξαπλώστε τον ανάσκελα και πείτε του να εισπνέει από τη μύτη και να εκπνέει από το στόμα. Να ρωτήσω κάτι. Γιατρός. Γιατί για ψαροντούφεκο θα πάμε. Όχι, άσε με να χαλαρώσω, ρε άνθρωπε. Ακόμα και τώρα με εκνευρίζει, άσε με να χαλαρώσω. Ψαροντούφεκας είσαι. Πες μου, αγάπη μου, ξάπλωσε. Ξάπλωσε τον ανάσκελο, θα κάνουμε πρόβα. Δεν σου λέω γιατί. Ας τη μύτη μου ήσυχε. Ωραία. Είσαι και βαμμένος, σωστά. Στην τηλεόραση είμαστε. Κλείσε μύτη, εισπνοή από τη μύτη, εκπνοή από το στόμα. Εισπνοή από τη μύτη, εκπνοή από το στόμα. Τι χαλαρωτικό είναι, Ελένη. Δεν πάει το μυαλό, φεύγουν όλα. Για πήγαινε παρακάτω. Μην αρέσει με τις ανάσες. Κλείσ' του τα μάτια, πιάσ' τον από το χέρι και πες του τα συναισθήματά σου. Ακούς γυναίκα, άκουρε γυναίκα. Ανάλογα τι συναισθήματα έχει για σένα. Τι κάνει τώρα. Πρόβα νηφικού. Κάτσε ήρεμος. Ναι, και πες. Θα σου κλείσω τα μάτια. Θα τρέχω στο σαλόνι μάτια. Και θα σου λέω τα συναισθήματα. Να φέρω και τις χειροπέδες από τον Μπένεφιτ. Όχι χειροπέδες, παιδιά. Πάμε σε άλλο πρόγραμμα. Λοιπόν. Κλείς τα μάτια. Ναι, τα κλείνω. Γρηγόρη, αισθάνομαι θαλπορή για σένα και αγάπη. Σαν να καλείς τα πνεύματα. Είσαι ο άνδρας της ζωής μου. Πες μου, μ' αρέσει η ζωή. Κλείς τα μάτια, εσύ, ρε. Πες μου, ωραία. Ό,τι θέλει θα πει ο καθένας. Και θέλω να σου αποδείξω αυτή την αγάπη με ένα πείμα. Γιάννη, γιατί έκοψες το μωρέ! Έλα, μωρέ! Δεν μπορεί ούτε αυτό. Αφού πάει παντού. Ούτε αυτό δεν μπορείς να πεις. Λοιπόν. Επόμενο. Καθίστε δίπλα του και συγχρονίστε την ανάσα σας. Αυτά είναι φοβερά. Εγώ σας το λέω. Πάρε ο ύπνος μαζί, φοβάμαι. Λογικά, πάμε στην Κάρη στο Γιαρωθώ, αλλά δεν είναι φοβερά. Κάτι θα σας βγάλουμε σε ψαριά. Παιδιά, είναι υπέροχο ρε παιδιά. Είναι φέρω, πολύ καλά. Εγώ ήδη έχω ρε παιδιά. Βλέπουμε με λιγάκι. Τώρα βλέπουμε με λιγάκι στην τηλεόραση. Πάμε πρόμαχο. Στον πρόμαχο. Θαβαρή. Και εγώ στον πομάκο. Θα με περιποιηθεί καλύτερα, είναι το μόνο σίγουρο. Πομάκος. Όλοι στους πομάκους, παιδιά. Επόμενο, Γρηγόρη.
Το επόμενο. Γυρίστε τον και χαϊδέψτε του κυκλικά ή δυνατόν την κοιλιά και το στήθος. Ρε παιδιά, με τι τα γούμε πάντα. Αυτό που είναι τώρα. Έλα ρε παιδιά, ρε Γρηγόρη, τι είναι αυτό. Με δουλεύετε μωρέ, εγώ αυτό θέλω, μπορεί να μου το κάνει κάποιος. Δικά σου θέλω, τα περνάς στην Αταλία μέσα από τις έρευνες. Ποιος άντρας. Ελένη, υπάρχει άντρας χαλαρός, να, ο Ιπποκράτης. Βασανισμένος από τη γυναίκα του. Ιπποκράτης. Υπο-πολυκράτης. Πολυκράτης και λέω Ιπποκράτη. Ωραία. Ο Ιπποκράτης εδώ ήταν αρχαία. Ο βασανισμένος εδώ μέσα είσαι εσύ, με τον όρκο. Ιπποκράτης, σκύπτει όλα μαζί. Με αυτή την κορδέλα είσαι σαν το, τα πουλιά πεθαίνει καλυμόντα. Ο Ρίτσα Τσάμπερλέιν. Ναι, μωρέ. Ήταν της εκκλησίας το τέτοιο, το άκρο. Βάλ το έτσι, γιατί του σου έχεις πάει στο χέρι από το πολύ χάιδο. Όχι, δεν πειράζει. Να ρωτήσω κάτι, να σου χαϊδεύω την κοιλιά. Την κοιλιά και το στέρνο. Τι με έχει βρει. Πώς ήταν σήμερα στη δουλειά, αγόρι μου. Μαγεία. Μαγεία. Μαγεία στη δουλειά. Ναι, μαγεία. Μαγεία, έτσι θα αισθανθώ. Τι ήταν μαγεία. Εσύ μωρέ γελάς, μωρέ, γιατί είσαι χαλαρός εσύ. Γιατί έχω πολλά προβλήματα, Γρηγόρη. Ναι. Άλλο. Λοιπόν, το επόμενο, το έκτο. Μιλήστε με γλυκά λόγια για το σώμα του. Ρε Γρηγόρη, το γλυκά είναι και λίγο ξενέρωτο για να ανάγει. Ωραία. Μίλα με ξινά λόγια για το σώμα μου. Μίλα με ξινά λόγια. Τι στέρνο είναι αυτό, νταμαροκολόνα μου, παλουκατζήσεις, ρε. Πες κι άλλα. Θέλει τη φωνή ο Γρηγόρης. Πες κι άλλα. Πού παίζεις το Ράμπο. Όχι, είμαι ο Μίστερ Μιγιάγκη από το Karate Kid. Σε λίγο θα πιάνω και μίγα με ξυλάκι. Μίλα για το κορμί μου. Τι χερούκλες είναι αυτές που δουλεύεις στο λιμάνι. Κουπιά. Πες κι άλλα. Αμπούτια σου, Γρηγόρη. Θα ζηλεύει και εκεί την προχώρη. Και στα αυτομπούτα. Πώς σου ήρθε αυτό πάλι. Δεν ξέρω, αυτή μου έκανε μια καταληξία. Άμα ήταν, θα βάζα τίγο γουατζολετάκι. Αυτή μου τέργεξε. Μα τι να σου πει, μωρέ, μια γυναίκα για το κορμί σου, μωρέ, Γρηγόρη. Χιλιάδες πράγματα τώρα, Ελένη. Τι τώρα... θα έλεγες εσύ, άμα ήσουν γυναίκα σε ένα αγόρι. Για το κορμί του αγοριού. Ναι, πες ότι κοιτάς το κορμί του Θοδωρή. Oh. Και είσαι γυναίκα. Πω, βογκάει δίπλα. Τα μπράτσα σου, παιδαρά μου, είναι σαν τσιμέντο. Ψέματα λες. Ψέματα λες. Οι πλατάρες σου κρύβουν την πόρτα. Όχι και κρύβουν την πόρτα. Συγγνώμη, κρύβουν και τον ήλιο. Όταν σηκώνεις το χέρι, κρύβεται ο ήλιος. Το ανέμελο μαλλί σου με τρελαίνει. Κοντά εσύ. Θέλω να παίξω με τα μούσια. Κοίτα τα βλέμματα, δεν μπορώ. Α, Χριστέ μου. Λαχταρώνα σε το γυμνό. Το τραβάει αυτό, βέβαια. Το χόντρι. Το τραβάς και εσύ. Διασκεδάζεις. Αυτό έχει σημασία γιατί κατά τα άλλα. Λαχταρώνα σε το γυμνό. Γιατί είναι το δωράκι μου, είσαι... Είμαι αρνητικός, είμαι αρνητικός. Ναι, είμαι αρνητικός. Εγώ τον προμαχώνα τον άκουσα μια χαρά. Ποιο προμαχώνα, τον προμαχώνα. Δεν είπαμε ποτέ για τον προμαχώνα. Τον πρόμαχο τον άκουσα μέχρι τώρα. Μαύρος, θα πάθει σοκ. Λίγο, έχει καμιά ώρα να μαρμαρώσει εκεί μέσα. Λίγο, φευγαλέα, φράσφρους. Θέλω να σου μιλήσω για την αντίδραση που έχει το κρύο σε άλλα όργανα και δεν εννοώ την πασαβιόλα. Μην εκτεθείς. Εγώ νιώθω ότι θα του αρέσει. Θα του αρέσει. Να το δοκιμάσουμε σε σένα πρώτα, Γρηγόρη. Για πήγαινε στο 8. Και το τελευταίο, δείτε, καθίστε στον καναπέ και δείτε φωτογραφίες από ευτυχισμένες σας στιγμές. Κάποιες θα υπάρχουν, δεν μπορεί να μην υπάρχουν. Το γάμο σου. Μια εκδρομή με τη γυναίκα σου και την παιδιά. Ευτυχισμένες είπαμε. Το γάμο σου πήγες κατευθείαν. Κάποιο ταξίδι, κάπου ρομαντικά, κάπου ωραία. Αφού έχουμε τριφτεί και τα λοιπά. Πολύ δεν είναι υπέροχα, μωρέ, Ελένη. Εγώ πραγματικά πέρασα φανταστικά με την ερευνά σου μετά την 4. Είσαι μόνη. Αυτό με τα παγάκια θα σα καλύψω. Και μετά. Γρηγόρη, θα το δοκιμάσουμε. Αυτό με τα παγάκια θα το κάνουμε τώρα, στο break. Κάτω στον άντρα, γιατί δεν το κάνει σε μένα. Να το δούμε. Αν πιάνει πρώτα, μετά θα το εφαρμόσουμε. Τα γόρι το βλέπει απέναντι. Τον Πολυκράτη. Όχι, ρε Σίλη. Τον Βασίλη, παιδί. Καψούρα τον έχει τον Πολυκράτη. Τον έχω καψούρα, αλήθεια σα λέω. Πολύ. Σε γουστάω. Πίσω από τον Πολυκράτη, που έρχονται τα μακαρόνια, δεν τα φτιάχνει. Τον πίλη, ναι. Τούρτες, μακαρόνια, κάνει και σούπα. 26, του Αγίου Στυλιανού. Αύριο είναι το Αγίου Στυλιανού. Ναι, πάντα. Και εμείς δεν θα είμαστε εδώ να τους γιορτάσουμε. Θα το γιορτάσουμε μεθαύριο, άμα έχουμε τον Σγκαίλα, γιατί. Ναι, ρε, λένε. Έχουμε τον Αστέλιο. Πάμε και στα σπίτια. Χρόνια πολλά, Στελάκι. Το Στέλιο τον αποσπόρει. Πες από τώρα ένα χρόνια πολλά. Τι να κάνω, πού να μιλήσω. Στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο να αλλάξω το εορτολόγιο. Πού τα κάνατε έτσι τώρα, δεν θα είχα υπολογίσει. Ποιο σενάρα έχει. Ο παππούς γιορτάζει. Ω, το καλοκαίρι. Από το καλοκαίρι.
Χαμός θα γίνει σπίτι. Αλλά και εσένα το κορίτσι σου γιορτάζει. Α, να τη χαίρεσαι το κορίτσι. Μιλάω εγώ τόση ώρα για Στέλιους και εσύ δεν λες για τη Στέλλα. Σκέφτεται πώς να με βρίσει. Υπάρχει πάντα το break. Λοιπόν, έλα, πάμε να δούμε το χορηγό μας.